Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να κάνουμε αρχή, κυρία Κυριάκου, από την μείωση της, του χρόνου. Από την πρώτη δόση στη δεύτερη με το εμβόλιο της AstraZeneca, γιατί ήδη έχουν αρχίσει τα μηνύματα. Τι θα γίνει με τα προγραμματισμένα ραντεβού? Λοιπόν, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο, όσα άτομα είχαν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση σε διάστημα μεταξύ μίας ή μέχρι 9 εβδομάδες, θα υπάρξει επικοινωνία από το Υπουργείο Υγείας μαζί τους, έτσι ώστε να επαναπρογραμματιστεί το ραντεβού τους και να γίνει νωρίτερα, δηλαδή στις 8 εβδομάδες. Πάντως η σειρά δεν χάνεται. Αυτό είναι το μεγάλο άγχος. Όχι, και ούτε το εμβόλιο. Ας αλλάξει απλά η ημερομηνία και θα έρθει νωρίτερα. Εκείνοι όμως που βρίσκονται στη 10η, την 11η και τη 12η εβδομάδα μετά την πρώτη δόση, καταλαβαίνετε ότι επειδή δεν υπάρχει και λόγος να μετακινηθεί αυτή τη στιγμή το ραντεβού τους, θα γίνει κανονικά στις 12 εβδομάδες όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Για όσους εμβολιάζονται από σήμερα και έπειτα, θα τους στην κάρτα εμβολιασμού με τα στοιχεία του εμβολίου και το, όπου αναγράφεται και το επόμενο ραντεβού, η ημερομηνία θα είναι στις 8 εβδομάδες. Οι πολίτες δηλαδή που έχουν λάβει την πρώτη δόση του συγκεκριμένου σχεδάσματος, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Θα ειδοποιηθούν από το Υπουργείο, από τον προσωπικό τους γιατρό, πώς θα γίνει? Θα ειδοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας και θα γίνει προσπάθεια να τους αποσταλούν και γραπτά μηνύματα, έτσι ώστε να έχουν και σε μήνυμα τη νέα ημερομηνία του ραντεβού τους. Μάλιστα, υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα ότι δεν δουλεύει το 1474. Μας το γράψανε και πολίτες και στη σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter, ότι προσπαθούν να επικοινωνήσουν και δεν μπορούν. Δεν δουλεύει. Το 1474 δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω εγώ γι' αυτό, διότι είναι τηλεφωνικό κέντρο το οποίο χειρίζεται το Υφυπουργείο Καινοτομίας, άρα δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Μάλιστα. Πάμε να επαναλάβουμε λίγο τι ισχύει για τις ημέρες του Πάσχα, δηλαδή Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα, εκεί που περιμένουμε και τη συσσόρευση του κόσμου να είναι μεγαλύτερη. Έτσι, τον συγχρονισμό μαζεύονται στα σπίτια, εκκλησιασμός. Να, αρχικά να πούμε ότι για όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας επιτρέπεται η παρουσία πιστών στις θείες λειτουργίες χωρίς την αποστολή γραπτού μηνύματος. Τώρα, για τις κοινωνικές συναθρήσεις, η μόνη εξαίρεση που έχει δοθεί είναι για την ημέρα του Πάσχα, για την Κυριακή δηλαδή μόνο, όπου μπορούν σε οικίες να βρίσκονται άτομα μέχρι 10 άτομα, περιλαμβανομένων και των ατόμων που διαμένουν μόνιμα στην οικία, μέχρι 10 άτομα, ανεξαρτήτως από πόσες οικογένειες προέρχονται. Δηλαδή, αν σε μια οικία τα μέλη του νοικοκυριού είναι 3 άτομα, για παράδειγμα, μπορούν να φιλοξενήσουν άλλα 7 άτομα, ανεξαρτήτως αν είναι από 1, 2 ή περισσότερες οικογένειες. Ναι. Πότε και πώς μπορεί κάποιος να πάει στο εξοχικό του, κυρία Κυριάκου? Καθ' όλη τη διάρκεια που είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα, δηλαδή από χθες μέχρι και τις 9 του μήνα, όποιος διατηρεί εξοχική κατοικία ή άλλο υποστατικό, είτε στην επαρχία μόνιμης διαμονής του, είτε σε άλλη επαρχία, μπορεί αποστέλλοντας μήνυμα στο 8998 με τον αριθμό 8 να μετακινηθεί για να μεταβεί στην κατοικία και μπορεί να διανυκτερεύσει εκεί. Και όταν θα ενώ την μέρα που θα θελήσει να επιστρέψει πίσω, να στείλει ξανά το αντίστοιχο μήνυμα για να επιστρέψει στη μόνιμη διαμονή του. Ναι. Αν επιστρέψει μονομερής? Εννοείται αν πάει το πρωί και επιστρέψει κάποιες ώρες αργότερα. Ναι, γιατί αργότερα. Φανταζόμαστε το βράδυ, ας πούμε, φανταζόμαστε πως η αποστολή μηνύματος είναι για εύλογο χρονικό διάστημα 3 ωρών. Ναι, δυστυχώς δεν θα μπορεί αυθημερών να επιστρέψει, εφόσον δεν θα γίνει στο διάστημα των 3 ωρών. Άρα θα πρέπει να διανυκτερεύσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ναι, η εξαίρεση που δίνεται είναι για να μπορούν όσοι επιθυμούν να μεταβούν στα εξοχικά τους για να περάσουν εκεί τις γιορτές του Πάσχα. Ναι. Θα μπορούν να το κάνουν, νομένου ότι θα αποστείλουν το ένα γραπτό μήνυμα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξαίρεση. Ναι. Βόλτα για κατοικίδιο. Είναι κάτι το οποίο συζητείται από το πρώτο lockdown, αγαπητή Μαργαρίτα. Εξήγησέ μας τι ακριβώς ισχύει και τι όχι. Λοιπόν, αν θέλουμε να πάμε βόλτα το κατοικίδιο μας και θα περιοριστούμε σε ακτίνα 500 μέτρων από το σπίτι μας, μπορούμε να το πράξουμε χωρίς να αποστείλουμε γραπτό μήνυμα. Δηλαδή, είτε για βόλτα κατοικιδίου, είτε για φυσική άθληση, εάν αυτή περιορίζεται στο χώρο που είναι 500 μέτρα από το σπίτι μας, μπορούμε να πάμε χωρίς να αποστείλουμε γραπτό μήνυμα. Τώρα, εάν θα πάμε με το κατοικίδιο μας για άθληση σε κάποιο πάρκο, σε εκείνη την περίπτωση, και εφόσον υπερβαίνει η απόσταση των 500 μέτρων, θα πρέπει να αποστείλουμε το μήνυμα στον αριθμό 6. Χρειάζεται να έχουμε κάποια δικαιολογητικά, να έχουν οι πολίτες κάποια δικαιολογητικά μαζί τους, έστω και στην απόσταση των 500 μέτρων. Καλό θα είναι να έχουν, για να μην προκαλείται αναστάτωση σε περίπτωση που ζητηθεί από το άτομο που θα κάνει τους ελέγχους. Ναι. Όσον αφορά στους εμβολιασμούς, μας ρωτούν 63χρονοι πότε θα ξανανοίξει η πύλη για αυτούς. Γενικότερα, πώς ακριβώς δουλεύει το ζήτημα με αυτούς που χάσαν τη σειρά τους. Υπάρχει κάποιο μοτίβο που επαναλαμβάνεται για να μπορεί να προετοιμάζεται και ο κόσμος και να μας πείτε πότε υπολογίζει το Υπουργείο να ανοίξει τον εμβολιασμό για τον γενικό πληθυσμό με βάση τον προγραμματισμό για την παραλαβή παρτίδων. Ναι, προς το παρόν δεν μπορούμε με βάση τη διαθεσιμότητα που έχουμε σε εμβόλια να ανοίξουμε για όλο τον πληθυσμό. Δηλαδή να πούμε ότι από 18 ετών και πάνω ανοίγει η πύλη και όποιος ενδιαφέρεται να προγραμματίσει το ραντεβού του. Εκείνο που πάμε είναι καθημερινά να ανοίγουν για διαφορετικές ηλικίες. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε προς τα κάτω έτσι ώστε να λάβουν τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου τα περισσότερα άτομα. Έχουμε δώσει τώρα και την επιλογή μέσω των προσωπικών γιατρών για εμβολιασμό με το AstraZeneca των ατόμων άνω των 30 ετών. Όσοι προσωπικοί γιατροί εκδηλώσουν ενδιαφέρον, δηλαδή θα μπορούν να εμβολιάσουν τους δικαιούχους τους με το AstraZeneca. Και προχωρούμε σε μια προσπάθεια και να πάμε προς τα κάτω, έτσι ώστε να δώσουμε τουλάχιστον μια πρώτη ευκαιρία στις μικρότερες ηλικίες να προγραμματίσουν το ραντεβού τους, αλλά παράλληλα και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που έχουμε σε εμβόλια, να ανοίγουμε ξανά την πύλη για τις μεγαλύτερες ηλικίες, που ήδη είχαν, πολλοί από αυτούς ήδη είχαν αρκετές ευκαιρίες, αλλά δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανένα που ενδιαφέρεται να εμβολιαστεί και γι' αυτό το λόγο προχωρούμε με αυτό το μοτίβο. Μάλιστα. Ρωτάει κάποιος τηλεθεατής, μετακίνηση σε άλλη επαρχία οικογενειακός μπορεί να γίνει? Ναι, φυσικά. Εφόσον όλα τα άτομα, οι ενήλικες, τουλάχιστον αποστείλουν το γραπτό μήνυμα που απαιτείται, ναι. Ναι. Και στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα παιδιά στην οικογένεια, μπορούν να είναι με τους γονείς τους και στη φυσική άθληση, όχι απαραίτητα εκτός επαρχίας. Αν οι γονείς θέλουν να πάνε για άθληση στο πάρκο και θα είναι μαζί τους και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, μπορούν να είναι μαζί τους χωρίς να επηρεάζεται. Άλλο θέμα. Εργασία στο περιβόλι. Θέλεις μια ώρα να πας και μια ώρα να επιστρέψεις. Και μια ώρα να δουλέψεις δεν γίνεται. Δεν σε φτάνει μια ώρα. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? Ναι, εάν πρόκειται για γεωργούς ή κτηνοτρόφους που έχουν γεωργική και κεφαλαιακή πιστοποίηση από τον ΚΟΑΠ, μπορούν να μεταβούν και εξαιρούνται από τις 3 ώρες που καθορίζονται αναγραπτό μήνυμα, νομένου ότι μπορούν να αποδείξουν ότι βρίσκονται εκεί για την εκτέλεση των εργασιών. Και πάλι όμως απαιτείται να έχουν στείλει γραπτό μήνυμα για να μεταβούν ναι. στην εργασία. Οι άλλοι όμως που δεν είναι η κανονική τους δουλειά, αλλά έχουν μια αδιόλευκα καταφρόνητη έτσι, έκταση να μπορέσουν να καλλιεργήσουν, να μαζέψουν, να φροντίσουν τα περιβόλια τους. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε, και το κάνανε αυτό κάθε χρόνο. Υπάρχει, το γνωρίζετε κι εσείς. Υπάρχει κόσμος που πάει αυτή την περίοδο για να φροντίσει τα χρήματα. Φυσικά υπάρχει. Φυσικά. Μπορούν, αν δείτε και στις διάφορες ερωταπαντήσεις που έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, εξαιρούνται από το εύλογο χρονικό διάστημα τα άτομα που μεταβαίνουν είτε στην ίδια επαρχία είτε σε άλλη επαρχία για εκτέλεση μεγεωργικών και κτηνοτροφικών εργασιών. Ναι. Ρωτάει μια τηλεθεάτρια να μας εξηγήσει, λέει η καλεσμένη σας, πώς θα γίνονται μετακινήσεις μετά τις 10 Μαΐου. Είναι αυτό το οποίο ανέφερε και ο Υπουργός, με rapid test, με PCR, με εμβολιασμό κλπ. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να καθορίσουμε πώς... Έχει καθοριστεί μάλλον ένα γενικό πλαίσιο. Έχει ανακοινωθεί και από τον Υπουργό Υγείας την προηγούμενη Παρασκευή ότι οι μετακινήσεις θα επιτρέπονται σε συγκεκριμένους χώρους υπό κάποια κριτήρια. Τώρα είμαστε στη διαδικασία που καθορίζουμε αυτά τα επιμέρους ζητήματα, δηλαδή ποιοι χώροι θα είναι αυτοί συγκεκριμένα, πώς θα γίνεται ακριβώς, πώς θα γίνεται ο έλεγχος, με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί ότι προστατεύονται και τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Όλα αυτά είμαστε στη διαδικασία να τα καθορίσουμε αυτές τις μέρες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε το συντομότερο και να γνωρίζουν οι πολίτες μέχρι τις 10 του Μάη που θα ισχύσουν όλα αυτά, να γνωρίζουν οι πολίτες πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις τους. Πάμε να ξαναθυμίσουμε λίγο τι γίνεται για PCR, για rapid test, για εμβόλιο και για αιμοδοσία. Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται SMS? Για rapid test και για PCR χρειάζεται η αποστολή γραπτού μηνύματος, εκτός εάν ένας πολίτης καθοδόν προς την εργασία του ή στην επιστροφή του το απόγευμα στο σπίτι του επιθυμεί να μεταβεί σε κάποιο από τα σημεία δειγματοληψίας για τεστ, μπορεί να το πράξει χωρίς να αποστείλει το γραπτό του μήνυμα. Εάν όμως βρίσκεται στο σπίτι του, για παράδειγμα, και θα επισκεφθεί, θέλει να πάει να κάνει κάποιο τεστ, θα πρέπει να αποστείλει το μήνυμα. Για τις περιπτώσεις της αιμοδοσίας δεν απαιτείται η αποστολή του γραπτού μηνύματος, εξαιρούνται, θα δίνονται από τα κέντρα αιμοδοσίας και κάποια βεβαίωση, έτσι ώστε σε περίπτωση ελέγχου του ατόμου να μπορεί να το δείξει. Και όπως επίσης και στις περιπτώσεις που κάποιος πρέπει να μεταβεί για εμβολιασμό, θα μπορεί είτε με το γραπτό μήνυμα που αποστέλνεται, είτε με την βεβαίωση που δίνεται ηλεκτρονικά, είτε με την κάρτα εμβολιασμού του, εάν πρόκειται για τη δεύτερη δόση, θα μπορεί να μεταβεί στο κέντρο εμβολιασμού χωρίς και πάλι να αποστείλει γραπτό μήνυμα. Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα από τηλεθεατή. Όταν λέμε ανήλικα, τι εννοούμε? Γιατί τα παιδιά των λυκείων και των γυμνασίων έχουν κινητό, δηλαδή μπορούν χωρίς μήνυμα ή πρέπει να αποστέλνουν SMS? Κοιτάξτε, εκείνο που λέμε είναι ότι όποιος έχει κινητό τηλέφωνο, καλό είναι να στέλνει γραπτό μήνυμα. Τώρα, επειδή δεν μπορούμε και δεν έχουν όλα τα παιδιά, ακόμα και των λυκείων τα παιδιά, δεν έχουν όλα κινητό τηλέφωνο για να αποστείλουν γραπτό SMS. Ανήλικα νοούνται τα άτομα κάτω των 18 ετών. Μάλιστα, είπαμε τελευταία ερώτηση, αλλά είναι βροχή τα ερωτήματα και δεν μπορούμε. Αυτή ας είναι η τελευταία, αν δεν προκύψει κάτι άλλο σημαντικό. Επαγγελματίες που έχουν μια μικρομεσαία επιχείρηση, ακόμα και χώρο εστίασης, είναι κλειστά. Μπορούν να πάνε να κάνουν εργασίες ανακαίνησης ή να εργαστούν, να κάνουν κάποιες διορθώσεις, όσο είναι κλειστό το μαγαζί τους? Ναι, μπορούν και διοικητικά και διοικητικές εργασίες. Χρειάζεται χαρτί, χρειάζεται SMS? Θα έχουν το έντυπο του εργαζομένου. Μάλιστα. Διακίνησης εργαζομένου. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Εγώ είμαι Αλφα στην ουσία. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Συνεχίζουν και έρχονται τα μηνύματα εντωμεταξύ. Θα προσπαθήσουμε να το ξανακάνουμε και αύριο.